Έχουμε δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. Η κυρία Ιωάννου Μωραήτου θα υπομείνει των θεμάτων, ορίστε η κυρία μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύο θέματα, ένα θέμα διαγραφής νηπίων από τους παιδικούς νομικούς. Έχει ζητήσει την Εκκλησία να μπει εκτός ημερησίας διάταξης οι διαγραφές και έπεται οι εγγραφές. Καθώς από τις διαγραφές θα προκύψουν αρκετές θέσεις που θα καλυφθούν περιπτώσεις, ελάχιστες βέβαια, που ήταν σε εκκρεμότητα νηπίων από εργαζομένους νομικούς που δεν είχαν εξυπηρετηθεί. Ως εκ τούτου, το πρώτο θέμα αφορά οι εισαγόμενες περί διαγραφής νηπίων από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, λόγω εγγραφής σε νηπιαγωγείο ή σε άλλους παιδικούς σταθμούς για το έτος 2017-2018. Είναι 9, 10 διαγραφές, αν θέλετε μπορώ να σας πω πιο γνωστικά. Ανακοίνωση από την αίτηση διοικητικών υπηρεσιών, ο οποίο σα έχει σταλεί όλα στα email σα, που είναι υποχρέωση υπομονή δήλωση περιουσιακή κατάσταση και οικονομικών συμπεριφορών. Εντάξει, είναι μια ανακοίνωση. Ωραία, μέχρι το σημείο του μήνου. Ωραία, και να περάσουμε στι ερωτήσει και στο σημείο του μήνου. Και να περάσουμε στι ερωτήσει και στι ανακοινώσει. Κυρία Ζήση Μαρία, το λόγο. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου δώσω το λόγο επί προσωπικού, γιατί στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου έγινα αναφορά στο όνομά μου από συναδέλφους. Επίσης, επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα συναδέλφων σε γλώσσα. Επί 7 χρόνια ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, με την πρόεδρο τον κύριο Γκέλια και τα μία την κυρία Μαρκέτη, μαζί με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, προσπαθήσαμε να βαθμίσουμε τις τριετές υποδομές των σχολείων του Δήμου μας. Για όλες τις κινήσεις μας ήταν πάντοτε ενημερωμένοι τόσο ο τέλος Δήματος Χρήστος Μάρκου, όσο και ο νυν Δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου, ενώ όλες οι τεχνικές συνεργασίες υλοποιούνταν από την επίβλεψη και ολικατοδήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του κ. Γιώργου Στάνου. Σχετικά όμως με τα τόσα άδικα και ίσως σκόπευαν που κατερματίστηκαν, θα ήθελα να συνημερώσω για τα εξής. Στις 21/8 του 2016 εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου γνωσιεύτηκε επί 10 μέρες. Στη διάρκεια της νοσηλείας μου σε καθημερινή επαφή τόσο με τον αντιπρόεδρο κ. Γκέλια όσο και με την γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής κ. Ελένη Τούντα. Εξήλθα το νοσοκομείο στις 31/8/16 με την ασφυλή σύσταση του θεράποντος γιατρού μου να αποφύγω να κινούμε ακόμα και μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ όμως τα σχολεία άνοιγαν στις 10 Σεπτεμβρίου και έπρεπε άμεσα να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες ώστε να βρεθούν έτοιμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στη σχολεία μας. Έτσι, επειδή μπορούσα να μετακινηθώ μέχρι το Δημαρχείο, την 1η Ιανουαρίου κάλεσα στο σπίτι μου την κυρία Τούντα και τον κύριο Γκέλια για να ρυθμίσουμε όλες τις εκκρεμότητες που ήθελα να υπογράψω σχετικά έγγραφα και είχαν άμεση προτεραιότητα. Το βασικό θέμα ήταν το βάψιμο του πρώτου δημοτικού σχολείου ως πάντων και επειδή υπήρχαν παρεμβάσεις από συναδέλφους της συμπολίτευσης και υπερελογματιστών, ζήτησαν να σταλούν ή να στείλουν ενδιαφερόμενοι προσφορές σε κλειστούς φακέλους και να αναλάβει το έργο ο φθηνότερος. Πραγματικά οι φάκελοι ανοίχτηκαν παρουσία της κυρίας Τούντα και της κυρίου Γκέλια στο σπίτι μου, αφού δεν μπορούσα να μετακινηθώ και το έργο ανέλαβε ο κύριος Σιάννης που είχε δώσει τη φθηνότερη προσφορά. Να σημειώσω εδώ για όσους τυχόν επιμένουν να είναι κακόπιστοι ότι για εργασίες με ποσά έως 5.000 ευρώ είναι κατευθείαν ανάπτυξη και δεν απαιτείται κανένα διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ή οποιοδήποτε έργο, αφού δεν έχουμε να κρύψουμε ή να φοβηθούμε το παραμικρό. Και βέβαια, δεν ήταν δυνατόν να αφήσουμε ένα ολόκληρο
σχολείο σε κακή κατάσταση, μόνο και μόνο επειδή δεν υπήρχε φόβος μήπως κάτι θα υπέφερε οτιδήποτε, ή επειδή εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής είχα κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο και σαφώς δεν ενδιαφέρει τις ανάγκες της κοινωνίας μας. Είναι βέβαια σαφές ότι η ανάγκη της υποκατοικής της φήμης που έχω υποστεί εγώ προσωπικά, αλλά και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, χρήζει διερεύνηση. Και τότε η λάσπη που κάποιοι έρχεσαι στον ανεμιστήρα θα επιστρέψει στους δημιουργούς της. Το λιγότερο που μπορώ να εκφράσω είναι πως είναι ντροπή για κάποιους που ξετάσουν ανέσχυτα δημοσιεύματα να κρύβονται πίσω από υπονοούμενα και γελά και κορασίδων σε ομιλίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι κύριοι αυτοί, η λέξη κύριοι είναι εντός αγωγικών, το μόνο που καταφέρνουν με αυτές τις μεθοδεύσεις τους είναι να απαξιώνουν ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο και να επιτείνουν την αρνητική εντύπωση των συμπολιτών γι' αυτό. Οι κύριοι αυτοί, η λέξη παραμένει στις εισαγωγικά, καμία τιμή δεν περιποιούν στη λειτουργία της αυτοδιοικητικής δημοκρατίας, αφού το μόνο που καταφέρνουν αφενός να πληθύσουν και ήδη πιο βαθιά στη λάσπη που δημιούργησαν, αφετέρου να δίνουν την εντύπωση πως όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά είναι αλήθειες και υποκείμενα. Τιμώ το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες που με ψήφισαν με όλες τις δυνάμεις. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο δεν θα επιτρέψω σε κανένα να με συκοφαντεί ψευδόμενος και να εντελίζει τις προσπάθειές μου και ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία των σπάτων της αδέλφης. Καλό λοιπόν τους συκοφάντες μου να αφούν στο ύψος αξιοπρέπειες που θα όφυλα να έχουν, να αποδεχτούν το λάθος τους και να ζητήσουν δημοσίως και ενώπιον των εκλεγμένων αντιπροσώπων των πολιτών των σπάτων της αδέλφης συγγνώμη. Διαφορετικά δεν έχω άλλο δρόμο από αυτόν της προσφυγής δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν και δεν επιτρέπω σε κανένα πολίτη να στυλιτέρει, να λειτουργεί και να εκκλησίσει μια έννοια ζωή 58 χρόνων. Λυπάμαι πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση. Έχουμε ανακοίνωση. Έχουμε ανακοινώσει. Κύριε Ρόλο, δεν θα ανακοινώσει. Είμαστε σε ανακοινώσει. Και θέλω να πει ο νόμος. Και ως πρόεδρος οφείλετε να το επενδύσετε. Ο κ.
κύριο Παραδείσα το λόγο. Κύριε Αφρίση, αυτά τα πράγματα είναι τελείως παράξενα. Αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια, 58 όπως είπε και η ίδια, είναι μια κακή συνήθεια που έχει καλό να αντιμετωπίσει. Αυτές οι διαδικασίες δεν συνάδουν με τον νόμο και την εισηγήση του Δήμου. Είναι κρίμα και στην προηγούμενη δημοτική αρχή τα έκανε. Ευτυχώς ο Δήμαρχος εδώ θα έλεγα ότι μπόρεσε και γλίτωσε από όλη αυτή την κακή άδρα και συνήθεια που έχει κυριαρχήσει. Επειδή υπάρχουν οι μαρτυρίες όλες αυτές των πραγμάτων που κάνει, νομίζω ότι είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, που είναι η μόνη που μπορεί να ανοίξει αυτό το μύθο της αδιάφανης των πραγμάτων που κάνει παρανόμως η κυριαρχήση, δεν έχω τίποτα να απαντήσω. Υπάρχουν οι μαρτυρίες, είναι καταγεγραμμένες. Και νομίζω ότι τις έχει κάνει και η ίδια και οι μάρτυρες που ήταν μαζί, δημόσιες. Ωραία. Κύριε Σουάνης, ούτε σε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω λίγο μια ανακοίνωση πάνω σε αυτά που ανέφερε στην ανακοίνωση της χρειάζης. Πρώτον, μίλησε και είπε ότι κάποιοι κύριοι σε εισαγωγικά του Δημοτικού Συμβουλίου πως πήγαν σε λάσπια, σκοπαντή κλπ. Τώρα από τη λάσπια, η σκοπαντία, η δυσφήμιση είναι πραγματικά για την άλλη γονότα, το εγώ πέντωσα. Αν το ξέρει κάποιος κοντά, δηλαδή κάποιος αναφέρει αληθινά γεγονότα και ο άλλος του λέει μέσα στο σκοπαντή που είναι τη λάσπη, ας το κρίνει το σώμα. Αυτό που έκανε η διαζήση με την άκρη για να λίγο παράνομη διαδικασία που δεν έχει ξαναεξαγεί ποτέ, δηλαδή να ανοίγουν με χώρε κλειστέ όπω είναι, χωρί την παρουσία των ενδιαφερομένων, εγώ δεν το ξέρω. Έχω δει και σχεδόν το 2002-2006 πρόεδρο τη Περιφέρεια Επιτροπή, είχα δώσει προσφορά για να πάρει κάποιο γυλίκιο, είχα ανοίξει τα ενδιαφερόμενα, στα τρία μέλη τη Επιτροπή ήταν πάρα πολύ ενδιαφερόμενα και ανοίξαν μπροστά του τα χέρια. Και πράγματι αυτό ήταν ο λόγο του οποίου χωρί να είναι συνήθι, εισαγωγικά ή προσαγωγικά, γιατί δεν μπορούσε κανεί να παραγωγεί. Τώρα, πώ προέκυψε η κυρία Ζήση με τον κύριο Γκέλια και την κυρία Τούντα, κάνουν λέει επιτροπή αρκτική, δεν ξέρω. Και κρατήσαν και πρακτικά. Να σα διαβάσω τα πρακτικά λοιπόν που τα έχω κέρδει μου, τη τότε συνεδρίαση. Πρακτικά ανοίγματο προσφορών, εργασία, ελαιοχρωματισμοί των εσωτερικών, το λίγο θα το δουλέψετε. Θα το δουλέψετε. Νομίζω ότι είναι ο Μαγνησίος, θα ρωτήσω το σώμα είναι Μαγνησίος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εργασία. Ελαιοχρωματισμοί των εσωτερικών, το λίγο για τους νόμους του πρώτου κοινωνικού σχολείου της Πάθος, περιλαμβανομένων των υλικών και χρωμάτων. Έχοντας υπόψη διατάξει ΚΙΑ 134 κτλ. Από τις σχολικές επιτροπές για τις συζητήσεις των σχολείων και κατόπιν συζήτησης προσφορών, σήμερα 5/9/16 η πρόεδρος του ΚΙΠΗ ΔΕΛΤΑ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Στάθου Αρτέμπητος, η κυρία Μαρία Φύση, που στο Δήμο, σε γραφείο, στο σπίτι, που παρόντος του αντιπρόεδρου κ. Δημητρού Γκέλια και της γραμματέας κ. Σελή Στούντα, ποια ώρα, σε ποιο χώρο. Γιατί έχω και άλλο πρακτικό της Επιτροπής, που ξαναφέρει όλα. Τώρα πρακτικό λέει, συγγνώμη, πρακτικό. Στα Σπάρτα σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΥΠΗ, δεν θα σου λέει τίποτα, μην προσπαθεί να εκπαιδεύσει συνήθειε σε τακτική συνεδρία, στι δεύτερε συνεδρία του Δημαρχικού και του Σοδού Υπάρχου του ΜΠΕΚΑ και μα πει πάνω. Αν αυτά δεν είναι παράτυπα, δηλαδή, τι πρακτικό είναι αυτό. Είναι πρακτικό αυτό. Επιτροπή, μπορεί να λέει πού βρεθήκατε. Τι ώρα βρεθήκατε και τι κάνατε. Ερώτηση ήδη τώρα εκεί, δεν ξέρω. Εδώ δεν το κάνω όμως. Εδώ δεν κάνω το πρακτικό που είναι επίσημο, δεν κάνω τίποτα. Και ένα έτσι για τις εντυπώσεις. Απόφαση παραγμένου 21 της Επιτροπής της Σχολικής. Θέμα ανάδος εργασιών του Πρωθυπουργού Ευρωβουλευτικού Συνεδρίου του Δημοτικού Σχολείου Σπάτων. Η πρώτη Σχολική Επιτροπής των Βάλλων Εκπαίδευση του Σπάτων αποφασίζει την ανάδοση της αρτέρας, αποφασίζει μόνο εσείς. Ή αποφασίζει η Επιτροπή. Και εδώ λέτε αποφασίζει, η Προέδρος αποφασίζει. Αυτά τι είναι τώρα. Όταν θα πω τουλάχιστον πάρει μισή λίγα, συγγνώμη δεν είναι αποφασίζει. Αλλά όπως όλοι κατάλαβα να μην ξέρει. Είναι βαριά ένας, το ξέρω. Αλλά πάστε όπως εσύ είναι. Ευχαριστώ. Ωραία.
ξεκινάω τα θέματα. Έχεις ανακοίνωση, κύριε Τσαντλά. Ωραία, παρακαλώ. Προηγήσε. Και μετά και ο Τσαντλά. Προηγείτε. Εγώ ένα ρώτος θέλω να κάνω. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, έχει κάνει και δημόσια η επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ενάντια του Έδωμου Δημοτικού Αρτέμιδας για το θέμα του σχολικού τροχονόμου. Ξέρετε, είναι ένας δρόμος της κατεύθυνσης που συναντιέται, παιδιά περνάνε από εδώ και από εκεί, μιλάμε για μικρές ηλικίες. Νομίζω ότι είναι λάθος που πάθηκε ο τροχονόμος και ζητώ από την αρχή, από την Επιτροπή, δηλαδή την Δημοτική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να αλλάξει αυτό και να αυξηθεί ο τροχονόμος όπως ζητάει και ο διευθυντής του σχολείου και ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νέων. Είναι νομίζω ένα απαραίτητο μέτρο για τη φύλαξη και ασφάλεια παιδιών πολύ μικρής ηλικίας. Και ρωτώ τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Θα απαντήσετε μετά. Επειδή είναι ερώτηση, φαντάζομαι ότι εντάξει είναι. Ευχαριστώ. Έχει συμφωνηθεί η επέκταση σύμβαση του αεροδρομίου για 20 ετών. Σας προτείνω, κύριε Πρόεδρε, πριν πάει στη Βουλή, να κάνουμε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο ειδικό. Να συζητήσουμε, να βρούμε τη σύμβαση που έχει συμφωνηθεί, να συζητήσουμε και να πάρουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις σαν δημοτικό συμβούλιο και σαν δήμος πάντων, τις οποίες θα τις προωθήσουμε και θα τις διεκδικήσουμε. Αυτή την πρόταση κάνω και αυτό το αναλαμβάνω πολύ γρήγορα. Δεύτερο που είχα, που θέλω να επισημάνω για παρακαλώ στο κοινό μου να πάρει μετά, οι χάρτες καθυστερούν η ανάπτυξη των δασικών χαρτών. Υπάρχουν όμως οι μελέτες των γυστικών πυκνώσεων, πρώτα ένα πρόγραμμα στην Ευρωβουλή, και αυτές οι μελέτες, ενώ τις ψηφίσαμε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και εγκρίναμε τα ποσά των οποίων δεν μας τις δίνουν, δεν τη δίνει η υπηρεσία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και επικαλούνται, λέει, πνευματική ιδιοξία. Τι είναι αυτό. Δηλαδή, όποιος έρχεται εδώ και φέρει μελέτη εκτός δημαρχείου, πρέπει να το καταψηφίζουμε γιατί δεν μπορεί να το δούμε. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να δώσετε εντολή να δίνουν τις μελέτες τουλάχιστον στους δημοτικούς συμβούλους. Και έχω δίκιο γιατί πήγε στο εισαγγελέα, μεσαγγελική παραγγελία δημότης και έδωσε εντολή ο εισαγγελέας να δοθούν οι μελέτες. Αν δεν ήταν παράνομο, εμείς σίγουρα εγώ το έχω πει 4 φορές. Και την τελευταία δηλαδή με πρόσβαλα. Τι τη θες και τι κάνεις, σίγουρα την πρόσβα, τι θέλω να κάνω. Να με ρωτάει ιστορία να ψηφίσω το μελετητή. Όχι τώρα. Ένα προσδοτικό ύφος. Παρακαλώ για πρώτα για να πάρει τα μετά, θα ξαναπάω εγώ. Και δεν θέλω τώρα να βγούμε κούκκινο στα σπάτα και στο τέτοιο, γιατί μετά βρίσκεται το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Αβιανίτη. Συγκεκριμένα, δεν είναι. Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Τούντας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Δημάρχο και να ενημερωθεί και το σώμα. Έπεσε στα χέρια μου τελευταία ένα έγγραφο τυχαία και δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πάνω από την Οικονομική Επιτροπή. Ήταν ανάθεση. Μια ανάθεση για την οποία αντέδρασε η Επιτροπή και στην επιλογή. Το φύλλο ελέγχου της εντάγματος της Επιτρόπου έχει ημερομηνία 8/9/2017. Και ζητάει παρακαλούμε να μας στείλετε εντός 10 ημερών βεβαιώσεις των προϊσταμένων των διευθύνσεων οικονομικών εσόδων περιουσίας, δόμησης οικονομίας, από τους οποίους θα προκύπτει ο αριθμός και ειδικότητα των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στις διευθύνσεις αυτές κατά το χρήσιμο χρόνο της ανάθεσης της επίμαξης υπηρεσίας σε ιδιώτη, με κέρδος 16. Απαντάει αυτό. Μία υπηρεσία. Υπηρεσία οικονομικών υπηρεσιών. Θέμα. Κρήτο κλπ. Σχετικά με τα συμβατικά σα βεβαιώνουμε ότι το Δεκέμβριο του 2016 υπηρετούσα στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών κατά κλάδο γενικότητα κάθε υπάλληλο. 1, 2, 3 και 9 υπάλληλοι. Να μην σα κουράζω. Το ερώτημα η Επιτροπή στο Παγιάκ το εξή λόγο για καταλαβαίνω μόλι τη συζητάμε και θέλω να πω. Δόθηκε μία ανάθεση από τον κύριο Δήμαρχο, πέρασε τον χώρο του κύριου Λόγκρη, και μία εργογραφία ενός λογιστή, ο οποίος θα αναλάβει μετά να φτιάξει το ε9 του Δήμου, αντί ποσού 25-26.000 ευρώ.
γιατί πριν ένα χρόνο, σε άλλο εργολάβο, αλλά το σύζυγιο τους, με σύντης πάνω και του λέγε να φτιάξει το μυσολόγιο του Μουστάτου. Δηλαδή, όλα σε το μυσολόγιο και άλλος θα βοηθήσει να βάλει τις τιμές, 25.000 ο ένας, 25.000 ο άλλος. Συν το ότι ο προηγούμενος ο σύζυγος είχε πάρει και γύρω 6.000 για να βρει, λέει, τους χειροκρίτες στο εργολαβείο στην κυρική δουλειά του εργολαβείου Τσακτέμι. Με σύντης δηλαδή. 6.000 εργαζόμενοι ιδιωτούς στο παραγωγείο. Ελάχιστα λίγο. Άρα αυτή τη στιγμή έχουν πήγε από το Δήμο 55.000 κάνω αυτό και από το Δήμο 55.000 ευρώ. Γιατί για μια δουλειά που κατά την δική μου σύμβηση αν την έπαιρνα σαν μεσίτη δεν ήταν πάρα πολύ χιλιάδες για όλο το πακέτο. Άρα εγώ δεν είναι αυτό. Αλλά δεν είναι ιδιώτης. Η Επίτροπος δεν μιλάει για ιδιώτη, μιλάει για το ύψος. Η Επίτροπος είναι το άλλο. Οι υπηρεσίες κύριε Δημαρχή που έχετε στο Δήμο. Θα μπορούσα να κάνω τις δουλειές από μόνο τους χωρίς να δώσω το 50.000 ευρώ σε εργολάβους. Και γιατί το λέει η Επίτροπος αυτό, για να κάνει κάποιους πάντες αυτή τη συγκεκριμένη εργασία πρέπει να είναι ή πιέστρο ή τάκαστρο. Λοιπόν, στους 9 που έχει τη διεύθυνση οικονομικών έχουμε 3 πιέστρο, ένα πιέστρο. Στη διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης έχουμε 2, 4, 6. 6 πιέσιλο, 6 και 3, 9, ένα πιέσιλο βάθος. Στη διεύθυνση εσόμων και περιουσίας έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Συνολικά έχουμε 14 άτομα που θα μπορούσαν να αποδείξουν μέσα να αναλάβουν τη διάρκεια να δώσουν μια δουλειά. Βέβαια, προφάσεις κατά τη γνώμη μου που έρχονται πολύ αυτό και δεν μπορούσαν να είχαμε χρόνο με τούτο λίγο. Πάντω 55.000 να κάνουν. Έτσι εύκολα. Να παρεμβαίνει η Επίτροπος. Φαντάζομαι όχι χιλιά. Η Επίτροπος δεν είναι έστω. Ορίστε. Αφού έχουμε έστω. Λοιπόν, τώρα παρεμβαίνει η Επίτροπος, θα καλά καθούμε και θα ζητάει εξηγήσει από το Δήμο γιατί δίνονται αυτά ποσά. Βέβαια, δεν θα σας κουράσω, αλλά επειδή έχω και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Δήμος με τους εργολάβους αυτούς και σας διαβάσω τι ζητάει η σύμβαση από τον εργολάβο και γιατί πράγματα δίνω 25.000 ευρώ στον εργολάβο, δηλαδή τι του ζητάει να παραποκλήσει ο καμπύλα. Γιατί μπορεί να μου λέει εδώ μέσα από την νομική με την μηχανική, θα καταλάβει. Φαντάζομαι να καταλάβει τώρα και να μου δούμε, αλλά τι πολύ περισσότερο. Τι ζητάνε δηλαδή και πώ του δίνουν. Δηλαδή μια δουλειά που αν την άψα να λέει ξανά να δει μια διάρκεια, θα πρέπει να πει 7. Το έχω μπροστά μου, αλλά δεν θέλω να το γίνει, αλλά πρέπει να το γίνει. Αν θες, έλα, πάρ' το, πάρ' το μία μας τώρα. Πάρ' το, πάρ' το, εγώ δεν το μία μας, το σου πιτά. Σωστό. Ναι. Και αυτός ο τρένο άμας, δεν σε ευχαριστώ. Είναι 3. Δεν σε κοντάζει. 3 ρε. Τελειώσατε και κοντά. Άρα, επιτρέπετε κάτι να συμπιώσει και ως αν με έλεγε για απόψη και εγώ θα σας δείξω. Απλώς παιδί μου, είναι τόσο πανάδες. Όχι, ακόμα. Δεν πήρε φίλος γραμμάτα, δεν πέθα μόνο. Αμέσως σας δείξω το ίδιο. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υποβολή δήλωσης. Κύριε Μητά, μπορούμε να καταλάβουμε τι μας λέτε τόση ώρα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέτε. Δεν αναγκαίνει. Όχι, δεν καταλαβαίνω, τι ερώτηση δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης
λοιπόν η ερώτηση ευθέως γιατί δώσατε 55.000 ευρώ για μια εργασία η οποία θα μπορούσε να γίνει σε αποσταλικό παράδειγμα. Με 5.000 ευρώ, κατά την εκτίμησή μου, γιατί θα κάνει τι εργασίε αναμεσίδε, μεσίδε και ολιστή, ο ένα αναμεσίδε και ολιστή. Και δεύτερον, αφού μπορούσε ο Δήμο χωρί καν να πάρει εξωτερικό συνεργάτη και να αποκτήσει 55 χιλιόμετρα για να χρησιμοποιήσει, αλλά πήγα τα λεφτά του Δήμου, 55.000 ευρώ, τον Δημοτικό, φύγανε και πήγανε. Υπερβολικό ποσό τη στιγμή που ο Δήμος μπορούσε να έχει κάνει τη δόση 100%. Να πάρει ένα λεπτό. Αυτή είναι η ερώτηση. Να απαντήσω και λίγο. Λοιπόν, θα απαντήσω και στα ερωτήματα, όχι στο ερώτημα, αλλά η εδερφή πρόταση του κυρίου Τσαντίλα να κάνουμε μια συζήτηση, αν δεν νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα σε σχέση με τη σύμβαση του αεροδρομίου. Να το παλέψουμε, δεν έχει πάει στη δουλειά. Ναι, δεν έχει πάει, αλλά το περιεχόμενο τη σύμβαση είναι τέτοιο. Λοιπόν, επειδή κάναμε μια συζήτηση με τον κύριο Παπακοσταντίνου και τις συναντήσεις για το θέμα αυτό και με τους άλλους δημάρχους των όμορων των Δήμων, δυστυχώς δεν μας αφήνουν τα περιθώρια για να κάνουμε τις παρεμβάσεις αυτές που εμείς θέλουμε. Αφορά μόνο το επιχειρησιακό σχέδιο και μόνο. Δεν αφορά όπως έχουμε εμείς στο μυαλό μας τη ζώνη της ορισμένης ανάπτυξης. Θα τα συζητήσουμε όμως στη συνάντηση εκείνη. Τώρα, για τον κύριο Ζάδρετς, που μου είπε και το σχολικό τροχονόμο, το ζήτημα αυτό θα επανεξεταστεί. Αλλά εκεί παίρνουν και άλλα ζητήματα, γιατί εάν ο σχολικός τροχονόμος είναι απαραίτητος για το έγνομο δημοτικό, που είναι σε ένα στενάκι, που ξέρω πού προσαναγγείλει τώρα, φανταστείτε πόσο απαραίτητος θα μπορούσε να είναι για το πρώτο πέμπτο, που διασχίζουν και τη λεωφόρο Αρτέμιδος στα παιδιά, και για κάποια άλλα σχολεία που είναι και σε πιο κεντρικά σημεία. Το εμβριακό δεν ήταν για την εμβριακό. Όπου υπάρχει ανάγκη για την ασφάλεια των παιδιών μας, όχι, όπου υπάρχει ανάγκη. Δεν είναι χαρακτηρισμένος δρόμος, κεντρικός δρόμος. Λοιπόν, αυτό όμως θα εξεταστεί. Τώρα, για αυτά που είπε ο κύριος Τούντας, πρώτον, υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα στο θέμα της περιουσίας του Δήμου. Σε σχέση με το ε9 που αναφέρατε, το ε9 δόθηκε εντολή στην Εκκλησία να κάνει το ε9. Μαζί με τα προσκυρούμενα είναι, ξεπερνούν τα 1500, αν δεν κάνω λάθος. Τα προσκυρούμενα είναι ακίνητα. Άσχετα από την έκταση την οποία μπορούν να έχουν. Και δήλωσε αδυναμία η οικονομική υπηρεσία. Άρα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχουμε τρεις, βάζουμε τον έναν. Με αυτή τη λογική, μόλις θα τελειώνουμε αυτό, θα πρέπει να μπορεί δύο ένας. Τι σημαίνει, δεν κάνει τίποτα αυτός ο ένας που απλό επιτρέπεται να βάζαμε έναν εκεί και έναν εκεί και έναν εκεί. Είναι απασχολημένο. Συνεπώς, οι ίδιοι είπαν ότι αδυνατούν και γι' αυτό έγινε αυτό. Τώρα, το τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, που είπατε πολλά τα χρήματα. Έχετε αναλογιστεί πόσα χρήματα θα βεβαιωθούν στους καταλόγους του Δήμου, τους βεβαιωτικούς καταλόγους, από αυτά, όχι άσχετα, γιατί χωρίς το αυτό δεν μπορούν να προσφερθούν, δεν μπορούν να βεβαιωθούν. Θα βεβαιωθούν έσοδα που θα ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι το αντιστάθμισμα αυτής της μεγάλης ιστορίας, όπως τη λέτε. Κάτι που δεν θα γινόταν ποτέ. Συνεπώς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν Δημοτική Αρχή θα πρέπει να διαφυλάξουμε τα έσοδα του Δήμου. Και με βάση αυτά τα στοιχεία θα έχουμε στους βεβαιωτικούς καταλόγους βεβαιώσεις που θα ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και πιθανόν προσεγγίζουν και τα 2,5. Νομίζω ότι απάντησα και έκλεισε ο κύκλος. Να δώσω και το λόγο στον κύριο Ελληνικό Γραμματέα, να συμβούλεις κάτι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Δημάρχε. Αγαπητοί συνεργάτες, θα ήθελα να είναι η πρώτη φορά που παίρνω τον λόγο στη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να εξαφανίσω και λίγο τον ρόλο δικό μου. Εγώ εδώ θα έχω οπωσδήποτε για να μπορέσω να βοηθήσω το ρόλο δικό σα και τη διοίκηση του Δήμου, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε κάθε αντιπαράθεση πολιτική. Δεν μου πάει αυτό ο ρόλο, ούτε ο ρόλο του Γενικού Γραμματέα εδώ. Οπότε στα στοιχεία, στον ένα μήνα που είμαι περίπου στο Δήμο, που γνωρίζω θα πρέπει να εξελικτώνω. Μία παράκληση κύριε Πρόεδρε προς εσάς. Και βέβαια απευθύνομαι διαμέσου εσάς και στους αγαπητούς συνεργάτες. Είναι όταν υπάρχουν τέτοιοι και νομίζω και ο νόμος μας καλεί και ο κανόνας της Προεδρικής του Δημοτικού Συμβουλίου,
να υπάρχει μια καλύτερη προετοιμασία από μένα προς εσάς, εφόσον έχω διαδικασία. Για να υπάρχει μια πιο υπεύθυνη απάντηση, γιατί μόνο όταν είσαι σωστά ενημερωμένη, νομίζω ότι θα παίρνουν και σωστά σε αποφάσεις να απαντηθείτε και εγώ είμαι κριτική. Στο συγκεκριμένο θέμα που έφερε ο κ. Τούντα, ο οποίος είχε τη συνεργασία της παρατηρήσης, ο κ. Τούντα, προσπάθησε να δει και τις προηγούμενες από τη σήμερα την ώρα. Στο μέλλον του κριτικού δεν έχω από αυτά που γνωρίζω, είναι στο ότι καταγράφει το θέμα του κριτικού δεν το γνωρίζω. Δεν έχει ακόμα να γνωρίσω το θέμα, αλλά για το συγκεκριμένο το οποίο δείξατε, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει έρθει από το Υπουργείο Οικονομικών και Τύπηλα όλη την αγροφυλία σήμερα και δεν σας κρύβω ότι αύριο το πρωί θα κατέβω στην Επιτροπή να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο για το δημό σπάτων αθέντες, αλλά είναι και για άλλη κρίση της περιοχής μας. Οι περισσότεροι από αυτούς, να ξέρετε, δεν έχουν δώσει ακόμα για το έτος του Ρωμανία. Οι περισσότεροι από αυτούς το δώσαν ήδη σε γραφεία για να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν είναι όπως μια οικογενειακή κατάσταση και τα λοιπά, που είναι σαν να λογιστεί και το κάνει. Είναι όλη η περιουσία, καταγράφεται αυτή, ταξινομείται αυτή και όπως εσάς προσωπικά είναι το κωδικά πελάνω στο στρατηγό σας, είναι ένα ολόκληρο στόχο αυτό που καταγράφεται εκεί. Και μάλιστα σε μια απάντηση της οποίας σας έδωσα εγώ σήμερα από τη Σιμέρι, αναφέροντα τα πολεοδομική ενότητα, αλλά αναφέρονται κάθε περιοχή η οποία είναι προθετημένη, πόσοι είναι οι δημότες που καταγράφουν την περιουσία της δουλειά μας και πόσα είναι και τα οικονομικά μέτρα. Σας είπα επίσης προφορικά ότι τελικά επειδή το ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών σε μια συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία να παραδοθούν αυτά τα στοιχεία, έτρεξε ο Δήμος Πάντων Αθέντες, έκανε αυτή τη δουλειά, το πήγαμε στην Επιτροπή και το ερώτημα το έργο που θα βάλω αύριο στην Επιτροπή είναι ότι όπως το κάνουν λοιπόν οι Δήμοι για τη στέρηση φίλων ενέργου που μας το ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών έπρεπε να το κάνουμε και μάλιστα σε τακτό πρόβλημα διάστημα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε για την πληροφορία είναι ότι κανένα Δήμο δεν διαθέτει τη συγκεκριμένη εφαρμογή σε πρόγραμμα τέτοιο για να καταγραφεί όλη αυτή η περιουσία. Μπορώ όμως την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν είστε και ο πρόεδρος, επειδή έχετε εσείς καλοσύνη να ακούσετε, να σας φέρω πλήρη δεδομένη από όπου σε αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Γραμματέα. Το πιάσω από όπου το είπατε. Η κυρία Αντελάκη, το λόγο. Επειδή σας έχω πει ότι είναι ένα πρόβλημα με τις παρανοήσεις, ο κύριος Τούντας έθεσε δύο ζητήματα. Το ένα ήταν, στο οποίο απαντήσατε, ήταν αν και σε ποιο βαθμό μπορούν οι υπάλληλοι του Δήμου να το εκτελέσουν το έργο. Το άλλο που έθεσε ήταν το ύψος της αμοιβής, αν ήταν εύλογο ή μη. Έχουμε λοιπόν όσον αφορά την εκτίμηση, να πω το εξής. Ο Δήμος ότι να μάθει να το έργο δεν μπορεί του Δενή να διεκτερεωθεί χωρίς τη συνδρομή των υπηρεσιών. Δηλαδή χωρίς την καθοδήγηση της πολεοδομίας, αφού μιλάμε για τα προσκυρωτέα. Δεν μπορεί ο μελετητής μόνος του να το ολοκληρώσει. Είναι προφανές ότι θα απασχοληθούν και θα βοηθήσουν οι υπάλληλοι. Οπότε με δεδομένο αυτό, το ερώτημα είναι αν υπάρχει αναλογία, διότι τα προσκυρωτέα, το σύνολο των ακινήτων, μεταξύ των οποίων τα περισσότερα είναι προσκυρωτέα, ναι, μπορεί να φτάνουν τα 1500. Αν όμως τα 1000 από τα 400 προκύπτουν από πίνακες, τους οποίους τους παίρνεις, τους ξεφυλίζεις και κάνεις μεταφορά από τον ένα πίνακα στον άλλο, δεν ξέρω αν αυτό είναι επιστημονική δουλειά και πρέπει να αποκοιμηθεί με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι αυτό είναι ο κύριος Τούντας, στο οποίο δεν έλεγε η απάντηση. Ωραία. Το λόγο είναι ο κύριος Κρόφος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ανέξω λίγο στο διάλογο που έθεσε ο κύριος Δάραβης και απάντησε ο κύριος Δήμαρχος για το σχολικό τραπανόμενο του ανθρώπου του Δημοτικού Σχολείου. Καταρχάς δεν είναι μικρός ο δρόμος εκεί, ούτε ο Βέρτος, ούτε ο άλλος που είναι στη γωνία ακριβώς. Στην Καλλιπόλη τουλάχιστον είναι ένας μεγάλος δρόμος, υπάρχουν οι γονείς που πηγαίνουν, υπάρχουν περιφορία, περνάνε αυτοκίνητα και είναι ψωλικά και συμβούς προγνώσεις από 1999, κύριε Δημαρχητέ. Προσπαθήσατε να βγάλετε και αυτόν τον χρόνο μου. Είναι η δεύτερη φορά που η Σχολική Επιτροπή ασχολείται με τέτοιο θέμα. Τα είπα την προηγούμενη φορά, δεν πληρώνει ο Δήμος τίποτα πάνω σε αυτό. Είναι από τους κάποιους ΚΑΠ και μάλιστα αυξημένος κατά το ποσό των σχολικών τροχονόμων. Κάθεσε και ασχολείστε δηλαδή με τους σχολικούς τροχονόμους, το θεωρά απαράδεκτο βέβαια, το ότι γίνεται αυτό. Δεν είπατε ότι θα το ξαναδείτε
Τι θα παρακαλέσουμε δηλαδή εμείς οι γονείς ή το σχολείο για να αφήσουμε τον υπότροπο νόμο. Έχετε καταστρατηγήσει τελευταία, θα τα πω σε άλλο συμβούλιο αυτά, ένα προς ένα, όλο το μεγαλύτερο μέρος του νόμου προς το σχολικό επιτροπή στα σχολεία. Και αυτή τη στιγμή αρχίζει η δυσλειτουργία των σχολείων για τα οικονομικά. Θα το δείτε μπροστά σας σε 2-3 μήνες τι θα γίνει. Συζητήστε. Πήρατε αποφάσεις χωρίς να έχετε ενημερώσει τους διευθυντές. Όλες αυτές τις αποφάσεις πήρατε τελευταία. Και γνωρίζετε ότι για να λειτουργήσει η σχολική, για να πάρει απόφαση η σχολική επιτροπή και να αλλάξει κάποια ζητήματα για τα σχολεία, πρέπει να είναι και οι διευθυντές εκεί. Και μάλιστα με ψήφο. Δεν το κάνετε αυτό. Ούτε εσείς. Θα ακολουθήσετε την προηγούμενη σχολική επιτροπή. Οι διευθυντές ήρθαν μόνο για να ενημερώσετε και να φύγουν. Δεν ζητήσατε την άποψή τους για να την λάβετε υπόψη για να αλλάξετε την απόφασή σας. Η απόφασή σας είναι λυμμένη. Τόσα περιγραφή έτοιμο από κάποιον σύμβουλο. Λέει, δεν ξέρω, το πληρώνετε αυτό, το σύμβουλο. Το πληρώνετε ως σύμβουλο ή ως ιδιοκτήτη της εταιρείας έπαθος. Αυτό θέλω να ξέρω. Και τα υπόλοιπα, κοιτάξτε, μην ασχολείστε. Πρέπει για να διώχνετε σχολικό παραγωγό. Κατά τα 16 ευρώ παίρνουν οι άνθρωποι. Το μήνα. Και δεν τα πληρώνει ο Δήμος, το ξαναλέω αυτό. Αλλά και να τα πλήρωνε ακόμα, έπρεπε να τα πληρώσει. Τι λέτε με τα 12 εκατομμύρια χρεώματα. Προφανώς δεν είσαι ενημερωμένος ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο σχολικός τροχονόμος, από ό,τι ενημερώθηκε και από την λειτουργία στην κυρία Παχή, όχι. Δεν κάνουμε ένα τέτοιο. Ασφαλιστικές θα πρέπει να καταβάλλονται, θα πρέπει ο Δήμος να τον ασφαλίσει το σχολικό τροχονόμο ή όχι. Πώς θα ασφαλίσεις. Πώς θα ασφαλίσεις. Με ποια διαδικασία θα ασφαλίσεις. Ποια είναι η εξοδοκίνηση. Εάν τον χτυπήσει ένα παιδί με το σχολικό τρόπο, δεν ασφαλίσεις. Είναι από νόμο, εξοδοκίνηση. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Παρανόμως γινόταν αυτό λοιπόν. Ο σχολικός τρόπος που αμήνεται από το δημόσιο και θα βρείτε εργαζόμενο σχολικής επιτροπής και θα πρέπει να ασφαλίζεται κανονικά. Γιατί αν περάσει ένα παιδί και τον τραυματίσει και τον χτυπήσει, η σχολική επιτροπή είναι ένα εργοδότης που δεν του πληρώνει ασφάλεια. Και εκεί μπαίνουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι πρόσφατα και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Λοιπόν, ας μην λέμε διάφορα, σας είπα ότι θα το εξετάσουμε το θέμα γιατί μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Ωραία, πάρα έχω διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές για την ασφαλή της ασφαλής της ασφαλής. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πείτε μου λοιπόν τον νόμο που άλλαξε. Ένα λεπτό. Το ότι καταστρατηγεί τον νόμο δεν σημαίνει ότι αλλάξει. Αλλά το αν καταστρατηγούμε ένα νόμο επί σειρά ετών, δεν σημαίνει ότι πάμε και εσύ. Δεν είναι εξοδοτήσεις και δεν... Δεν είναι. Κακός δεν είμαστε. Κακός δεν είμαστε. Εντάξει, κύριε Κούρα, θα ρωτήσω κάποια άλλη συμβουλευτά. Η ώρα είναι 10 παρατέρα, δεν είμαστε ακόμα στις ανεκτήσεις. Έτσι. Ομόφωνα. Ομόφωνα και πήρε αριθμό 3.3.